4 και άλλη μία μετρόπολη ξεκινά. Θα είμαστε εδώ μαζί σα μέχρι και τι 7 και θα δούμε όλα τα θέματα που αφορούν την Πάτρα και τον Ομό Αχαία. Όμω, θα ξεκινήσουμε με μία είδηση, ε, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μετά όλα όσα διαδραματίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, σήμερα έγινε αυτοψία στο σημείο όπου πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και όλο αυτό το διάστημα το διαπιστώσαμε όλοι, αλλά το διαπίστωσαν από κοντά σήμερα οι αρμόδιοι του Υπουργείου Υποδομών. Να έχουμε μαζί μας στο στούντιο την Υφυπουργό Υποδομών, την κυρία Χριστίνα Λεξοπούλου, να μας πει τι ακριβώς εξελίξει έχουμε με το θέμα του Οδοντοτού, αλλά και το πρόβλημα που υπάρχει με τι κατολιστήσει στον Βουραϊκό. Κυρία Αλεξοπούλου, καλησπέρα, καλώ ήλθατε. Καλώ σα βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ. Ε, Αμέσω υπήρξε ενεργοποίηση και από το Υπουργείο Υποδομών, γιατί από ό,τι ξέρουμε πάντα προέχει η ασφάλεια. Uh -huh. Η ασφάλεια των πολιτών και για το λόγο αυτό σήμερα πήγατε στο σημείο και κάνατε αυτοψία. Πράγματι, είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Οτιδήποτε εξελίσσεται στη φύση, αντιλαμβάνεστε, έχει μια δυναμικότητα. Παρακολουθούμε λοιπόν εδώ και πολύ καιρό αυτά τα γεγονότα, τα καλτολιστικά ε, φαινόμενα που συμβαίνουν σε διάφορα σημεία στο φαράγγι mm -hmm. του Βουραϊκού. Ε, αυτά όλα ξεκίνησαν περίπου μετά τον Αύγουστο που είχαμε τις φωτιές στο συγκεκριμένο σημείο και έχουν επηρεάσει αρκετά το ανάγλυφο της περιοχής. Σήμερα λοιπόν με τον ε, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, τον κύριο Τερεζάκη, τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, τον κύριο Παπαδόπουλο, στελέχη της περιοχής και ε, 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 άνθρωπο ειδικό, τον κύριο Κουκουβέλα από το yeah. Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διότι χωρίς την επιστήμη, σε τέτοια θέματα, κανείς δεν μπορεί να πάρει μόνος του απλές αποφάσεις. Ε, βρεθήκαμε στο σημείο και πράγματι λήφθηκε η απόφαση να κλείσει ένα τμήμα, ένα τμήμα ε, της διαδρομής ε, του Οδοντοτού. Και αυτό πάντα ε, μέχρι προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, να δώσουμε τις λύσεις που χρειάζονται, για να κινείται με ασφάλεια το ιστορικό αυτό τρενάκι του Οδοντοτού. Ε, άρα, τα δρομολόγια του Οδοντοτού δεν θα πραγματοποιούνται για ένα χρονικό διάστημα ή θα πραγματοποιούνται μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Κοιτάξτε, αυτό για να σα είμαι απόλυτα ακριβή και συγκεκριμένη θα το δει ο ΩΣΕ πώ ναι. μπορεί να γίνει Μάλιστα. για να λειτουργεί σε ένα τμήμα του Οδοντοτού ψηλά προ τα καλάβρητα, έτσι ώστε και να μην σταματήσει η λειτουργία του αλλά και να κινείται με ασφάλεια. Περισσότερα όμω από αυτά θα μα απαντήσουν οι υπηρεσιακοί σε σχέση με το ποιο ακριβώς είναι το, ποια η διαδρομή που θα μπορεί πραγματικά να ακολουθήσει ε, το τρενάκι. Μάλιστα. Άρα, όσον αφορά τώρα τη διαδικασία της αποκατάστασης του προβλήματος, θα έχουμε μια συγκεκριμένη μελέτη που πρέπει να γίνει, υπάρχει ε, σχέδιο για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει εκεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι λοιπόν ένα πολύπλοκο ζήτημα. Και γιατί λέω ότι είναι πολύπλοκο, Διότι ε, σε αυτή την άσκηση πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι φορεί. Εδώ μιλάμε για ένα βουνό, μιλάμε για το ποτάμι του Βουραϊκού. Έτσι, σε συνέχεια αυτή τη αυτοψία, ε, κάναμε μια συνάντηση εργασία με τον κύριο Φαρμάκη, yeah. όπου εκεί συντονίσαμε τι επόμενε κινήσει μα για να εμπλέξουμε όλου του συναρμόδιου φορεί. Σε αυτέ τι περιπτώσει δεν μπορεί κάποιο να φτιάξει μόνο του ένα έργο, ε, διότι πρόκειται για το Υπουργείο Ενέργεια, ε, το οποίο yeah. έχει. Ε, τα δάση και πρέπει κάπω οι δασικέ υπηρεσίε να παρέμβουν σε συγκεκριμένα. Ξέρετε, εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο κατολιστικό φαινόμενο. Άρα, επίση, έχουμε ένα ποτάμι που η περιφέρεια τη ανήκει και που γίνονται τα απαραίτητα, ό,τι χρειάζονται έργα για να είναι καθαρό και να μπορεί η κήτη του ποταμού να είναι έτσι όπω πρέπει να είναι και να μην επηρεάζει εν προκειμένου την γραμμή του οδοντοτού. Έτσι, λοιπόν, συντονίσαμε κάποιες επόμενες δράσεις, κάποια επόμενα βήματα ώστε να συνεργαστούμε και όσο πραγματικά γίνεται πιο γρήγορα να θέσουμε και πάλι με ασφάλεια σε λειτουργία τον Οδοντοτό. Ξέρουμε ότι υπήρξε ενδιαφέρον και κεντρικά και από τον Μαξίμου και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα και όπως είπα και στην αρχή προέχει πάντα η ασφάλεια. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις οι αποφάσεις είναι συγκεκριμένες. Δεν παίζουμε με την ασφάλεια των προφανώς πολιτών. Προφανώ και δεν παίζουμε με την ασφάλεια, αλλά εδώ θέλω να σα πω ότι η φύση πολλέ φορέ μα ξεπερνάει yeah. και έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί μπροστά σε αυτό το μεγαλείο τη φύση. Όταν ένα βουνό κατολισταίνει, όταν βλέπουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία ξεπερνούν, αν δείτε ε, φωτογραφίε, αν δείτε εικόνε από την περιοχή, λέει κανεί, μιλάμε για χιλιάδε τόνου φερτά υλικά mm -hmm. τα οποία κλείνουν τη γραμμή ε, και ακόμα και όταν δεν δημιουργούν θέματα ασφάλεια όπω μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα εξάλλου είναι Δυναμικό. Εκεί ναι. ανάλογα και τι βροχοπτώσει που είχαμε μέσα στο χειμώνα, είχαμε σε διαφορετικά σημεία ε, κάποιε επιπτώσει ε, και κάποιες, ε, κάποια φερτά υλικά ναι. πάνω στη γραμμή. Άρα λοιπόν, ε, δεν είναι εύκολε ασκήσει αυτέ. Γι' αυτό και η, η απόφαση του να σταματήσουμε τον αντατοτό το, το, ήταν σχετικά εύκολη, αν, αν σκεφτεί κανεί ότι μιλάμε για την ασφάλεια των επιβατών. Βέβαια, βέβαια. Από εκεί και πέρα όμω, εννοείται ότι έχουμε να παλέψουμε με τη φύση. Θα το κάνουμε συντονισμένα, οργανωμένα, μεθοδικά, ε, με στόχο πάντα όσο πιο γρήγορα να μπορούμε να επαναφέρουμε την προηγούμενη κατάσταση. Μάλιστα. Κυρία Λεξοπούλου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Εδώ. Να είστε Εγώ. καλά. Ευχαριστούμε πολύ.